Σας μάμα οικονόμα σήμερα και σας έχω δύο πολύ ωραίες και οικονομικές συνταγές. Γιατί κάθε Τετάρτη μαγειρεύουμε οικονομικά και γενικά σας έχω στο μυαλό μου και στην έννοια μου. Καθημερινά μαγειρεύουμε οικονομικά, αλλά κάθε Τετάρτη σούπερ οικονομικά. Θα φτιάξουμε μια εκπληκτική ζάμπονο τυρόπιτα που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί, μόνο με 7 ευρώ και θα φτιάξουμε και ένα ντοματόριζο. Ένα πιάτο από τα πιο απλά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, που είναι όμως τόσο νόστιμο, τόσο νόστιμο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σήμερα. Μη σας μπερδέψω, θα πάρω μόνο τις ντομάτες. Οπ! Από το ντοματόριζό μου, που είναι ντοματίνια και ντομάτα από τον Τάσο τον Αγγελάκη, στην Ιεράπετρα και είναι όλα βιολογικά, γιατί όταν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα φαγητό το οποίο έχει κυρίαρχο στοιχείο την ντομάτα, καλό θα είναι να είναι βιολογικό. Έχω λοιπόν μία μεγάλη ντομάτα την οποία την κόβω. Έτσι λίγο για να τη βοηθήσω. Και εδώ έχω ντοματίνια. Διάφορα σχέδια που λέω κι εγώ και μ' αρέσει να το λέω. Γιατί χρειαζόμαστε όλη τη γεύση από την ντομάτα. Έχω και στρογγυλά ντοματίνια λοιπόν και βελανιδάκια τα οποία είναι λίγο πιο γλυκούλικα. Και έχω και την κλασική μου την ντομάτα. Αλάτι. Πιπεράκι. Θα μου πείτε τώρα πώς το ντοματόριζο το ξεκινάς έτσι. Θέλω να τα βάλω στο φούρνο γιατί μέσα στο ντοματόριζο, επειδή η γεύση της ντομάτας είναι μία ήπια γεύση που έχει όμως οξύτητες, θέλω να βγάλω τη γλύκα της ντομάτας και η γλύκα της ντομάτας να ξέρετε ότι πιο καλά απ' όλα βγαίνει όταν περαστεί από το φούρνο. Όλα τα ζάχαρά της ενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται ακόμη περισσότερο με τη βοήθεια του ελαιολάδου. Ελαιόλαδο λοιπόν από την αβέα. Ωραία. Και στο φούρνο. Εγώ αυτή την ντομάτα θα την περάσω ούτως ή άλλως από το blender ή από το multi μου, οπότε τουλάχιστον μισή ώρα στο φούρνο. Θέλω να λιώσει. Λοιπόν, την έχουμε συνηθίσει τη ζαμπονοτυρόπιτα είτε με σφολιάτα είτε με κρούστα. Τη δοκίμασα όμως μία μέρα που κατά λάθος πήρα κυχή αντί να πάρω κρούστα και λέω τι να κάνω τώρα. Αυτή έχω, αυτό το φύλλο έχω, αυτό το φύλλο θα φτιάξω. Και όμως ταιριάζει τόσο πολύ. Λέει πάνω χωριάτικο φύλλο για παραδοσιακές πίτες. Η ζαμπονοτυρόπιτα είναι μια πιο νεωτερίστικη πίτα, αλλά ταιριάζει απόλυτα. Να το κάνετε και θα με θυμηθείτε. Βάζω λοιπόν ελαιόλαδο σε ένα πυρέξ. Τα φύλλα α είναι τα αγαπημένα μου. Μου αρέσει και το τόσο απλά και έχουμε κάνει πολλές συνταγές και θα κάνουμε και άλλες. Έχουν εξαιρετική ποιότητα. Πολύ ωραία. Εδώ αυτό το πακετάκι έχει 6 φυλλαράκια. Οπότε τώρα το ανοίγω προσεκτικά, θέλω να κουμπάει όλο το φύλλο μου πάνω στην επιφάνεια, οπότε βγάζω λίγο πιο πέρα το ταψάκι μου και το ανοίγω τελευταία στιγμή γιατί δεν θέλω να μου στεγνώσει. Όπως βλέπετε είναι χειροποίητο πραγματικά σαν αυτό που ανοίγουμε στο σπίτι, έτσι. Ωραία. Παίρνω λοιπόν το πρώτο φύλλο μου και το στρώνω. Ελαιόλαδο. Σταγονίτσες, γιατί βάζουμε το ελαιόλαδο στη μέση, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε φύλλα.
Οπότε γίνεται πολύ τραγανό με αυτόν τον τρόπο. Και βάζω. Λίγο γραβιέρα. Κολλάω εδώ στα πλάγια, στα τυχώματα το φύλλο μου. Και δεν βάζω ακόμα ζαμπόν, ούτε βάζω ξινό μυζήθρα. Βάζω δεύτερο φύλλο. Δεύτερο χωριάτικο φύλλο, κανονικά. Είναι χωριάτικη ζαμπόν τυρόπιτα, λοιπόν, αυτή. Ωραιότατα. Βάζω πάλι ελαιόλαδο. Γραβιέρα. Δεύτερη φορά μόνο γραβιέρα και αυτή τη φορά θα βάλω και πολύ ωραίο ζαμπόν, όπως το έχω σε φέτες, να το στρώσω. Άλλο ένα θα βάλω. Ωραιότατα. Τώρα σε αυτή τη φάση θα γυρίσω το φυλλαράκι, γιατί το φυλλαράκι μας αρέσει. Το θέλουμε μέσα στην πίτα μας. Και θα βάλω ένα τρίτο φύλλο από πάνω. Πάλι ελαιόλαδο. Εδώ έχω την ξινομυζήθρα μου. Θα βάλω την υπόλοιπη γραβιέρα. Οπ. Και θα βάλω και κέτσαπ μπράβα. Η κέτσαπ είναι κάτι το οποίο είναι για μένα θεωρώ απαραίτητο στη ζαμπονοτυρόπιτα. Ακόμη και όταν αγοράζω έτοιμη ζαμπονοτυρόπιτα, υπάρχουν δύο είδη στα μαγαζιά. Αυτές που έχουν μέσα μπεσαμέλ και αυτές που έχουν μέσα κέτσαπ. Εγώ προτιμώ πάντοτε αυτή με την κέτσαπ. Και βέβαια τη δική μου την κέτσαπ, αυτή που είναι από την πρώτη εκπομπή μαζί μου, την κέτσαπ μπράβα. Αυτή σας προτείνω. Έκανα μία πάστα εδώ ουσιαστικά με κέτσαπ, ξινομυζήθρα και γραβιέρα. Και πάμε να στρώσουμε τη δεύτερη στρώση ζαμπόν. Όλα τα τελειώσαμε, είδατε. Είμαστε καλόφωνα, παιδιά, εδώ σε αυτό το κανάλι. Και τώρα θα βάλω την πάστα. Αυτή που έφτιαξα με τα τυριά και την κέτσα. Είναι μία πεντανόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα, πρέπει να τη δοκιμάσετε. Να μπείτε βέβαια στο evaintasteland.com που έχω και κλασική. Να μπείτε στο neatv.gr να δείτε αυτή που φτιάξαμε πέρυσι με την πεσαμέλ και να μας στείλετε τη δική σας ζαμπονοτυρόπιτα ή τα δικά σας ζαμπονοτυρόπιτάκια στο Facebook στο Μάμα Μία. Λοιπόν, ωραία. Γυρνάω πάλι μέσα, άλλη μία και αυτό που θα χρειαστώ τώρα είναι ένα φύλλο, το οποίο θα το βάλω λίγο έτσι πλισέ, ελαιόλαδο, όλα τα φυλλαράκια θα τα βάλουμε. Έχουν δημιουργήσει εδώ βουναλάκια. Έχουν δημιουργηθεί από τα τυριά μας. Έτσι όμως το θέλουμε. Δύο φύλλα. Πλισεδάκι. Πλισεδάκι. Έτσι. Σαν να στρώνε τα παλά ένα σεντονάκι. Δεν θέλω να τα πιέσετε τα φύλλα γιατί θέλω να έχουν επίτηδες μεταξύ τους αέρα. Για να φουσκώσουν και να γίνουν πιο κατσανιστά σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Και το τρίτο μου, από πάνω. Okay. Λίγο πιο πολύ εδώ το θέλω έτσι, πλισεδάκι που λέω. Όπως είδατε μέχρι στιγμής όλα μου τα φύλλα τα έχω λαδώσει στον αέρα που λέμε. Τώρα όμως, αφού μαζέψω αυτό στην άκρη, θα πάρω το πινελάκι, γιατί θέλω το τελευταίο φύλλο πάνω-πάνω να είμαι σίγουρη
ότι είναι βρώμικο το πινελάκι μου, θα πάρω ένα άλλο με τυρί και δεν τα θέλω τα τυριά να βγουν πάνω, ότι έχει παντού, γιατί το λαδάκι εδώ θα δώσει τη γυαλάδα στο τελευταίο φύλλο. Ελαιόλαδο αβέα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Βλέπετε. Και όμως φτιάξαμε μία χωριάτικη ζάμπονα τυρόπιτα. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα τα φύλλα της Αλφα. Είναι πραγματικά χωριάτικο το φύλλο, δηλαδή κάπως έτσι είναι το φύλλο που ανήκουμε και εμείς στο σπίτι. Και αυτό είναι το κοζανίτικο, το κιχί. Ωραία. Ξέρουν και αυτοί εκεί πέρα από πίτες, έτσι. Είναι και αυτοί ειδικοί στην πίτα. Βάζω άσπρο και μαύρο σουσαμάκι, έτσι για ποικιλία. Αν και εμένα το μαύρο σουσάμι μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Και βάζω και μπόλικο, όπως βλέπετε. Και φουρνίζω στους 180-190. Θέλω να κοιτάξετε κι εσείς το δικό σας φούρνο, γύρω στα 35 με 40 λεπτάκια. Εγώ το βάζω πάντοτε. Είναι κάποιες πίτες τις οποίες βάζω επίτηδες στο πυρέξ, γιατί θέλω να ελέγχω και από κάτω πώς είναι το ψήτησιμό τους. Γιατί καμιά φορά από πάνω μας κάνει χρώμα και από κάτω κρατάει λίγο. Εγώ θέλω να είναι ροδοκόκκινη από πάνω μέχρι κάτω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Στο φούρνο λοιπόν και εσείς δείτε την κάρτα υλικών. Επιστρέφουμε το ντοματόριζο. Ζαμπονοτυρόπιτα με 7 ευρώ. Μία συσκευασία χωριάτικο φύλλο Α και Χ. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο αβέα. 300 γραμμάρια ζαμπόν. 200 γραμμάρια γραβιέρα. 100 γραμμάρια ξινομιζήθρα. 4 κουταλιές της σούπας ανάμεικτο σουσάμι. 4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ πράβα. Όση ώρα λοιπόν είχαμε εδώ πέρα και φτιάχναμε την πιτούλα μας, τα ντοματίνια ετοιμάστηκαν. Οπότε τα βάζουμε μέσα εδώ. Είναι ζεστά στο Perfect Mix Plus, το οποίο Perfect Mix Plus πρέπει να γνωρίζετε ότι καθαρίζεται και μόνο του. Δηλαδή, όταν τελειώσουμε βάζουμε λίγο νεράκι, πατάμε ένα κουμπάκι που λέει Auto Clean και γίνονται όλα καλύτερα στη ζωή μας. Ευκολίες στις Moulinex, παιδιά, ευκολίες. Όλα τα ντοματίνια μέσα, ζεστά όπως είναι και το λαδάκι εδώ που έχω. Το λαδάκι δεν θέλω να χάσω γι' αυτό. Ξεκινάω, ωραία. Τώρα θα βάλω τα κρεμμύδια μου. Και θα βάλω και τα υπόλοιπα ντοματίνια. Ντοματίνια, ντομάτες γενικά. Από τα βιολογικά του Τάσου του Αγγελάκη. Ένα εξαιρετικό χρώμα θα πάρω σε αυτό το ντοματόριζο. Κάποιος μου είπε ότι το ντοματόριζο είναι περισσότερο συνήθεια των Ιταλών, λέει, μία μέρα και με θύμωσε πάρα πολύ, γιατί εγώ αυτό το συγκεκριμένο ντοματόριζο το τρώω από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου. Το φτιάχνει η μητέρα μου, η οποία μάλλον το βρήκε από τη μητέρα της. Δεν το έχω αποσαφηνίσει αυτό ακόμη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιταλικό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε full ντομάτες και full ρύζι. Από πολύ παλιά, δηλαδή άνθρωποι τρώγανε μακαρόνια, ρύζια, όσπρια, τέτοια πράγματα. Οπότε δεν μπορούν να μου λένε ότι είναι ιταλικό, γιατί έχουμε και εμείς τη δική μας ύπαρξη στο ντοματόριζο. Μπορεί ναι μεν εγώ να το κάνω λιγάκι να ιταλοφέρει προς το τέλος, γιατί μου αρέσει αυτή η σύζευξη των δύο χώρων και αγαπώ πάρα πολύ την ιταλική γαστρονομία. Λοιπόν, έχω βάλει τα πάντα εδώ. Ξεκινάω με το Perfect Mix. Τέλος, έτσι.
ούτε ένα λεπτό. Τεράστια ευκολία και φτιάχνει και σμούθι και σπάει και πάγο και είναι σούπερ εργαλείο. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Τώρα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο ελαιόλαδο, μία κουταλιά περίπου, μία μισή της σούπας, γιατί έχει και το δικό του λάδι που βάλαμε στην αρχή, που είναι περίπου και αυτό γύρω στις 2-3 κουταλιές της σούπας. Βάζω το σκορδάκι μου, αυτό που είναι λίγο πιο χοντρούτσικο, από εδώ. Οπότε όση ώρα ζεσταίνεται το τηγάνι μου, το λάδι μου, παίρνω και τα αρώματα του σκόρδου μέσα στο ελαιό μου, έχει αρχίσει να τσιτσιρίζει. Με έχετε δει και το έχω ξανακάνει αυτό, το σκόρδο αυτό το οποίο περισσεύει, δεν το πετάμε. Όχι, θα σας πω τι το κάνουμε. Του βγάζουμε απ' έξω προσεκτικά όλη την, το τσόφι, το σπίτι τη μευράνη του και ύστερα τα περνάμε και αυτά στο Perfect Mix με λίγο ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Το βάζουμε σε βαζάκι και το παίρνουμε και το κάνουμε κουταλιά-κουταλιά για τουλάχιστον ένα μήνα, να ξέρετε, διατηρείται στο ψυγείο έτσι. Ωραία, ένα μικρό πιατάκι θέλω. Για να αφαιρέσω το σκόρδο. Είναι εντάξει. Έχει μυρίσει ήδη σκόρδο. Δεν χρειάζεται να μυρίσει άλλο. Εδώ έχω την ντομάτα μου με τα κρεμμύδια από πριν. Και βάζω μέσα την ντομάτα με τα κρεμμύδια. Χαμός. Έχω αρκετά χαμηλά τη φωτιά μου και βάζω αλάτι. Προσθέτω λίγο ζωμό. Ωραία. Ζεστό ζωμό πάντοτε, για να μην ανακόψουμε το βρασμό του, και βάζω πιπεράκι. Πιπεράκι. Μοσχομύρισε το πιπεράκι, μοσχομύρισε. Ανακατεύω. Και τώρα θα βάλω μπαλί. Μπαλί, ρύζι μπασμάτι. Αγαπημένο ρύζι. Και δίνει εξαιρετικά αρώματα στον ντοματόριζό μου. Είναι πρώτης ποιότητας μπασμάτι. Είναι πάρα πολύ καλό ρύζι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένας πυκτός χυλός που ρίγνει το ριζάκι μου. Έχω όμως και ζωμό που σιγά σιγά, γιατί αυτό που θέλω να κάνω είναι το ρύζι να έρθει πρώτα σε επαφή όχι με το ζωμό, αλλά με την ντομάτα. Βλέπετε? Σιγά σιγά τώρα εκεί χαμηλά χαμηλά τη φωτίτσα μου, φυτιλάκι, θα προσθέτω τον ζωμό μου. Αυτή η διαδικασία όλη θα μου πάρει γύρω στα 20 λεπτά και πρέπει να είναι εδώ από πάνω. Δείτε την κάρτα υλικών και επιστρέφω και με πίτα και με ντοματόριζο. Ντοματόριζο, ρύζι μπασμάτι Ινδίας μπαλί, ένα ξερό κρεμμύδι, μισό κεφάλι σκόρδο, ντοματίνια στρογγυλά βιολογικά Τάσος Αγγελάκης, ελαιόλαδο αβέα, ένα λίτρο ζωμό κοτόπουλου, γραβιέρα φλέικς, φύλλα ρόκας, αλάτι χονδρό και ελαιόλαδο αβέα. Το ριζάκι μου είναι έτοιμο. Το κλείνω. Το σκεπάζω, να μπομπάνι που λέμε, και η πίτα είναι έτοιμη. Εδώ έχω ρόκα. Που θα την αλατίσω. Θα της βάλω και λίγο λαδάκι, έτσι να την αρτήσω λίγο, να είναι και αυτή νόστιμη. Να ανακατέψω και θα φτιάξω ένα μπουκετάκι, γιατί η ρόκα ταιριάζει πάρα πολύ με την ντομάτα, όπως και ο βασιλικός βέβαια. Αλλά τώρα είναι πιο εύκολο αυτή την εποχή να βρούμε τη ρόκα. Ξέρω, καταπίνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρύζι. Αν έχετε χρόνο, αφήστε το άλλα 2-3 λεπτάκια. Αλλά είναι ένα φαγητό το οποίο τρώγεται ζεστό, έτσι. Πάμε. Πω, πω, πω. Εντάξει.
Εντάξει, είναι. Είναι show fluffy, που λέει και η Τζέλα. Show fluffy. Ωραία. Θα βάλω και τη ρόκα μου. Εδώ. Θα βάλω και flakes γραβιέρας, δηλαδή έχω γραβιέρα την οποία την έχω κόψει με αυτό που κόβουμε, καθαρίζουμε τις πατάτες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βγάζω flakes έτσι γραβιέρας, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και βάζω και πάνω στο ρύζι έτσι ώστε να λιώσει. Πω πω. Τρελαίνομαι παιδιά, τρελαίνομαι με τα ρύζι για τα μακαρόνια. Πάμε. Και πιπεράκι. Σταμάτησε ο νους μου για ένα λεπτό που λέμε. Αυτό το πιάτο είναι, σας το αφήνω εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να περάσω να κόψω την πίτα αν δεν δοκιμάσω, γιατί εντάξει. Κρίμα κι εγώ η μαγείρισα. Μπικάκι, δεν σου χαλάω το πιάτο, μη μουρμουράς. Εντάξει, είναι για να ευλογάω τα γένια μου αυτή η πίτα, τέλος. Αυτό το ρύζι, τέλος. Πρέπει να το φτιάξω οπωσδήποτε. Αλλά είναι και η πίτα πολύ ωραία, είναι μερικές φορές που και εγώ με θαυμάζω. Μου αρέσουν πολύ οι συνταγές μου. Ωραία. Ακούστε. Ακούστε, ακούστε. Αυτά είναι. Αυτά συμβαίνουν στο Μάμα Μία. Facebook Μάμα Μία, για να μας κάνετε like. Είμαστε πολλές χιλιάδες άνθρωποι, έχουμε μαζευτεί. evaintasteland.com για να βρείτε πίτες και άλλα πολλά πολλά ρύζια που αγαπώ. Και neatv.gr. Αυτό τώρα, εδώ το κομμάτι, θα το αφήσω εδώ. Αυτό θα το πάρω στο χέρι, γιατί μην νομίζετε ότι θα ζήσουν πολλά κομμάτια. Δεν θα προλάβουνε καθόλου να παγώσουνε. Να είστε καλά, πολλά φιλιά και αύριο ταξιδάκι.